Υπάρχουν οι κανόνες της τουαλέτας. Ας το πούμε, ένας οδηγός επιβίωσης στην τουαλέτα και έχουμε εδώ τον ειδικό και είναι ο κύριος Αναστάσιος Ξιάρχος, χειρουργός, πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρακτικής Χειρουργικής, διευθυντής κλινικής. Καλώς ήρθες, Αναστάση. Να είσαι καλά. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που λέμε κανόνες της τουαλέτας έχει να κάνει, δεν είναι αυτό που λέμε πλύσιμο χεριών, που όλοι τα ξέρουμε, όλοι οι τηλεθεατές. Έχει να κάνει με την υγεία του εντέρου μας γενικά. Ναι. Και το βλέπουμε, θα το δούμε και στο βίντεο. Για πες μου. Αυτό που ουσιαστικά μας ενδιαφέρει είναι στη διάρκεια της αφόδευσης να μην ασκούνται υπερβολικές πιέσεις ενδοκυλιακά. Γιατί η αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση μπορεί να προκαλέσει δυσκυλιότητα, αιμορροίδες, θρομβώσεις, ουρολοιμώξεις, προβλήματα τα οποία μπορούμε να αποφύγουμε και φυσικά αιμορροιδοπάθεια. Την οποία βλέπουμε, έτσι. Την οποία τη βλέπουμε. Ναι, ναι. Και προβλήματα τα οποία μπορούμε να αποφύγουμε εάν τηρούμε κάποιους θεμελιώδες κανόνες στη διάρκεια αυτών των 5 λεπτών που πρέπει να διαρκεί η λειτουργία της αφόδευσης. Αυτό το πεντάλεπτο που σας λέει εδώ, Αναστάσης, κρατήστε το, είναι πολύ σημαντικό. Θα ξετυλίξουμε μετά τους κανόνες. Υπάρχουν κανόνες επιστημονικοί, κανονικά, από εσάς τους ειδικούς επιστήμονες. Ο πρώτος κανόνας, το βασικό βήμα, μόλις μπαίνουμε στην τουαλέτα, δεν είναι η στάση στην τουαλέτα, που έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση διεθνώς στην επιστημονική κοινότητα γι' αυτό. Η στάση στην τουαλέτα άλλαξε ουσιαστικά από το 1596 και μετά, που κάποιος Άγγλος αυλικός έφτιαξε για τη Βασίλισσα Ελισάβετ την τότε μια τουαλέτα αυτή, του δυτικού τύπου. Δυτικού τύπου αυτή η τουαλέτα. Η στάση μας στην τουαλέτα αυτή είναι προβληματική. Η στάση μας όμως στην τουρκική τουαλέτα ήταν η σωστή. Γιατί ήταν η σωστή? Γιατί? Να το δείξουμε, να μας εξηγήσει εδώ ο Αναστάσης. Όπως είπαμε, δεν θέλουμε να είναι η... Παιδιά, όχι αυτό, το άλλο με τους μυς για να φαίνεται με η στάση. Αυτό. Okay. Ναι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γίνεται η κένωση σε βαθύ κάθισμα του σώματος. Ναι. Το βαθύ κάθισμα ελαττώνει την ενδοκυλιακή πίεση, γιατί η κάμψη των ισχύων που θα δείξουμε μετά διευκολύνει την ελάττωση ενδοκυλιακής πίεσης, άρα η κένωση γίνεται με τη φυσική πίεση της μάζας του σώματος και του διαφράγματος. Α, λόγω στάσης δηλαδή. Λόγω στάσης. Ναι. Και επίσης η γωνία αυτή που βλέπουμε εδώ, του παχαίου εντέρου με τον προκτό, μικραίνει. Το βλέπετε. Εδώ είναι το κάθισμα σε λεκάνη και βλέπετε τη ποια γωνία είναι η γωνία. Είναι περίπου, είναι 130, πόσο περίπου είναι. Εδώ λοιπόν με το βαθύ κάθισμα που εφτιάζεται, θα δείξουμε. Μικραίνει η γωνία. Και έτσι λοιπόν η αφόδευση γίνεται πολύ πιο εύκολα, με πολύ μικρότερη πίεση. Και κάτι που είναι εντυπωσιακό είναι ότι στο σωστό κάθισμα, ναι, η ποσότητα των κοπράνων που βγαίνει είναι μεγαλύτερη από την κάθισμα σε λεκάνη. Άρα αδειάζει καλύτερα το έντερο, ναι, και ακόμα καλύτερα αδειάζει ουροδόχος κύστη. Γι' αυτό και η Κινέζικη Εταιρεία Ορθοπρακτικής Χειρουργικής, ειδικά για τις γυναίκες, λέει ότι πρέπει να ουρούν σε αυτή τη στάση. Για να αδειάζει πλήρως η ουροδόχος κύστη, καθότι έχουν μικρή ουρήθρα, ναι, και να αποφεύγονται οι ουρολοιμώξεις. Α, γι' αυτό μας είπες για ουρολοιμώξεις πριν, ότι έχει να κάνει, έχει σχέση και με την ουρήθρα τελικά. Το γεγονός ότι γίνεται ευθεία, 180 μοίρες. Να δείξουμε ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, μπορείς να έχεις μια δυτικού τύπου, εάν δεν υπάρχει ακριβώς τουρκική. Βεβαίως. Αλλά να σας δείξω γιατί μας το λες αυτό και να με διορθώσεις, Αναστάση. Λοιπόν, πάμε με ένα χωρίς αυτό. Χωρίς αυτό. Αν δεν έχουμε λοιπόν αυτό. Αν δεν έχουμε αυτό, είναι αυτό που σας δείχνουμε. Αυτή η στάση. Στο video wall. Είναι αυτή η στάση που συνήθως καθόμαστε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάμψη των ισχύων. Ωραία. Άρα πάμε με αυτό. Ωραία. Κοντά. Ανεβάζουμε λοιπόν τα πόδια μας εδώ, σε ένα σκαμπό. Έγινε η κάμψη των ισχύων. Ναι. Και λίγο μπροστά 35 μοίρες. Δηλαδή έτσι. Αυτή είναι η τέλεια στάση. Αυτό. Ουσιαστικά είναι βαθύ κάθισμα. Ναι. Αν το σκεφτούμε. Οι δυνάμεις δηλαδή συνισταμένοι των δυνάμεων του κορμού, ναι, είναι το αντίστοιχο του βαθύ καθίσματος. Άρα βρίσκουμε μια. Αυτό είναι η ενδεδειγμένη, συνδυάζοντας αυτές τις και του δυτικού τύπου και αυτό που λέμε το σωστό. Σωστά, και όπου τώρα υπάρχουν τουαλέτες οι οποίες βγαίνουν συνοδευτικά με αυτό από κάτω. Ναι. Βεβαίως, γιατί αυτή είναι η τάση και αυτή είναι η σωστή, ναι, το σωστό κάθισμα για την αφόδευση. Αφού είπαμε λοιπόν το βασικό κανόνα, μόλις μπείτε σε μια τουαλέτα, μας είπε και ο Αναστάσης ποια είναι η σωστή στάση. Να δούμε και τους άλλους κανόνες και να τους σχολιάζουμε. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες. Mm-hmm. Μου είπες πριν για τα 5 λεπτά. 5 λεπτά. Ο κανόνας των 5 λεπτών πόσο σημαντικός είναι? Πάρα, τι εννοούμε? Πάρα πολύ σημαντικός, διότι πρέπει η κένωση να έχει ολοκληρωθεί στα πρώτα 5 λεπτά. Γιατί
αν παραμείνουμε, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό που λέμε όχι διάβασμα, όχι σερφάρισμα. Αυτό, αν το κάνουμε συνεχώς, στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, είναι συνήθεια. Αλλά μετά που αναπτύσσεται η αιμορροειδοπάθεια, δεν είναι πια συνήθεια που καθόμαστε στην τουαλέτα, είναι ανάγκη, γιατί οι αιμορροίδες έχουν διωγγωθεί, έχουν φράξει το έντερο και ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει κένωση σε 5 λεπτά. Θέλει πολλές φορές και από λίγο και κάθεται λοιπόν στη λεκάνη μία ώρα, όχι επειδή θέλει να σερφάρει, για παράδειγμα, να διαβάσει, αλλά επειδή δεν μπορεί να κάνει κένωση αλλιώς. Ξεκινάει από μια κακή συνήθεια, εξελίσσεται σε πάθηση και πια αναγκαστικά κάθονται στην τουαλέτα πολλή ώρα. Κοίτα να δεις, είναι σαν φαύλος κύκλος, μου μοιάζει. Ακριβώς. Πάμε στη συνέχεια των κανόνων. Μας εξήγησε εδώ ο Αναστάσιος Δίου, όχι αντισηπτικά, σαπούνια, υγρά μαντιλάκια. Ναι. Και όχι υπερβολική καθαριότητα εντός εισαγωγικών. Τι το λέει, εντός εισαγωγικών, τι εννοούμε. Ναι, καθαριότητα, πλήρης καθαριότητα, αλλά με χλιαρό νερό. Με άφθονο χλιαρό νερό, διότι το pH του βλενογόνου του προκτού είναι τόσο πολύ ευαίσθητο, που αν το διαταράσουμε με αυτά που είπαμε, τότε θα αρχίσουν οι προκτήτιδες και ο βασανιστικός κρισμός, η φαγούρα. Είναι αυτό που λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή και για τον κόλπο, ότι χρειάζεται απαλό. Ναι, έχει σημασία. Ακριβώς. Να το διατηρείς εκείνες τις περιοχές. Άφθονο χλιαρό νερό. Αν δεν είμαστε, αν δεν έχουμε δυνατότητα για άφθονο, μπορούμε να βρέχουμε το χαρτί, ας πούμε, κάπως. Το τέλειο με μια πετσέτα. Α, με μια πετσέτα καλύτερα, όχι χαρτιά. Όχι χαρτιά. Όχι χαρτί, αυτό είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Το θέλουμε μια πετσέτα. Σπογγιστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Αναστάσιο Ξιάρχο για τις πολύτιμες συμβουλές και τους κανόνες για την τουαλέτα που μας είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.